Αμήν. Να ανοίξουμε την γραφή μας στην Παλιά Διαθήκη στο βιβλίο Βασιλείων Β, κεφάλαιο ε5, σελίδα 363. Σελίδα 363, Βασιλείων Β, κεφάλαιο 5. Θα το διαβάσουμε όλο το κεφάλαιο. Ο δε Νεεμάν, ο στρατηγός του βασιλέως της Συρίας ή το Ανήρ Μέγας, ενώπεν του Κυρίου αυτού και τιμόμενος, επειδή ο Κύριος δι' αυτού έδωκε σωτηρίαν εις την Συρίαν. Και ο άνθρωπος ή το δυνατός εν ισχύ, λεπρός όμως. Εξήλθον δε οι Σύριοι κατά τάγματα και έφερον εχμάλατον εκ της γης του Ισραήλ μικράν την Ακόριν και υπηρέτη την γυναίκα του Νεεμάν και είπε προς την κυρίαν αυτής, ήθε να είτε ο Κύριος μου έμπροσεν του προφήτου του εν Σαμαρία, διότι ήθελεν γιατρεύσει αυτόν από τις λέπρας αυτού. Και σελθόν ο Νεεμάν απήγγειλε προς τον Κύριον αυτού λέγον, ούτω και ούτω ελάλησεν η κόρη η εκ της γης του Ισραήλ. Και είπεν ο βασιλεύς της Συρίας, ελθέ, είπαγε και θέλω στείλει επιστολήν προς τον βασιλέα του Ισραήλ. Και ανεχώρησε και έλαβεν εν τη χειρή αυτού 10 τάλαντα αργυρίου και 6.000 χρυσούς και 10 λαγάς ενδυμάτων. Και έφερε την επιστολήν προς τον βασιλέα του Ισραήλ λέγουσα. Και τώρα, καθώς έλθει η επιστολή αυτή προς σε, ιδού έστειλα προς σε Νεεμίαν τον δούλον μου, για να γιατρεύσεις αυτόν από τις λέπρας αυτού. Και καθώς ανέγνωσε ο βασιλεύς του Ισραήλ, την επιστολή διέσχισε τα ημάτια αυτού και είπε, Θεός είμαι εγώ για να θανατώνω και να ζωοποιώ, ώστε ούτως στέλνει προς εμέ να γιατρεύσω άνθρωπον από τις λέπρας αυτού. Γνωρίσατε λοιπόν, παρακαλώ, και δέτε ότι ούτως ζητεί πρόφαση εναντίον μου. Ως δίκουσεν ο Ελισέ, ο άνθρωπος του Θεού, ότι ο βασιλεύς του Ισραήλ διέσχισε τα ημάτια αυτού, απέστειλε προς τον βασιλέα, λέγον, «Γιατί διέσχισες τα ημάτια σου, ας έρθει τώρα προς εμέ και θέλει γνωρίσει ότι είναι προφήτης εν το Ισραήλ». Τότε ήλθε ο Νεεμάν με το τον ύπον αυτού και μετά τις αμάξεις αυτού και στάθη στην θύρα της οικίας του Ελισέ και απέστειλε προς αυτόν ο Ελισέ μηνυτήν λέγον «Και θέλει επανέλθει σάρξου Ισέ και θέλεις καθαριστεί». Ο δε Νεεμάν εθυμώθη και ανεχώρησε και είπεν «Ιδού εγώ έλεγον θέλει βεβαίως εξέλθει προς εμέ και θέλει σταθεί και επικαλεστεί το όνομα Κυρίου του Θεού αυτού και διακινήσει την χείρα αυτού επί των τόπων και γιατρεύσει των λεπρών». Ο Αβανά και ο Φαρφάρ, ποταμοί της Δαμασκού, δεν είναι καλύτεροι υπερπάντα τα ύδατα του Ισραήλ? Δεν ειδυνήμην δυνάμην να λουστώ εν αυτής και να καθαριστώ? Και στραφής ανεχώρησε με τα θυμού. Επλησίασαν δε οι δούλοι αυτού και λάλησαν προς αυτόν και είπουν, «Πάτερ μου, εάν ο προφήτης ήθελε σε υπή μέγα πράγμα, δεν ήθελες κάμε αυτό. Πόσο μάλλον τώρα, όταν συλλέγει λούστητη και καθαρίστητη, τότε κατέβει και βυθίστη επτάκηση στον Ιορδάνη, κατά τον λόγον του ανθρώπου του Θεού. Και σάρξ αυτού αποκατέστη ο σάρξ πεδίου μικρού και καθαρίστη. Και επέστρεψε προς τον άνθρωπο του Θεού αυτός και πάσα η συνοδεία αυτού, και ήρθε και στάθη έμπροσθεν αυτού και είπεν, «Ιδού τώρα εγνώρισα ότι δεν είναι Θεός εν πάση τη γη, ημί εν το Ισραήλ. Όθεν τώρα δέχτητη, παρακαλώ, δώρον παρά του δούλου σου. Ο δε είπε, ζει Κύριος, ενώπιν του οποίου εισπαρίσταμε, δεν θέλω δεχθεί. Ο δε βίαζεν αυτό να δεχθεί, αλλά δεν έστερξε. Και είπεν ο Νεεμάν, «Κι αν μη, ας δοθεί, παρακαλώ, εις τον δούλο σου, 2 ημιώνων φορτίων εκ του χώματος τούτου, διότι ο δούλος σου δεν θέλει προσφέρει στο εξής ολοκαύτωμα, ουδέ θυσίαν εις άλλους θεούς, παρά μόνον εις τον Κύριον. Περί τούτου του πράγματος, ας συγχωρήσει ο Κύριος τον δούλο σου, ότι όταν εισέρχεται ο Κύριός μου εις τον οίκον του ρημών, για να προσκυνήσει εκεί και στηρίζεται επί την χείρα μου, και εγώ κλείνω με αυτόν εν το οίκο του ρημών. Ενώ κλείνω με αυτόν εν το οίκο του ρημών, ο Κύριος ας συγχωρήσει τον δούλο σου περί το πράγματος τούτου.
και είπε προς αυτόν, «Ήπαγεν ειρήνη» και ανεχώρησεν από αυτού μικρόν τι διάστημα. Είπε δε ο Γιεζή, ο υπηρέτης του Ελισέ, του ανθρώπου του Θεού, «Ιδού, εφίστε ο Κύριός μου του Νεεμάν τούτου του Συρίου, ώστε να μην λάβει εκ της χειρός αυτού εκείνο το οποίο έφερε. Πλην, ζει Κύριος, εγώ θέλω τρέξει κατόπιν αυτού και θέλω λάβει τί παρά αυτού». Και έτρεξεν ο Γιεζή κατόπιν του Νεεμάν. Και όταν είδεν αυτόν ο Νεεμάν τρέχοντα κατόπιν αυτού, επίδησεν εκ της αμάξης, συνάντησεν αυτού και είπε, «Καλώς έχετε». Ο δε είπε, «Καλώς. Ο Κύριος μου επέστειλε λέγον, ιδού ταύτην την ώραν ήρθαν προς εμέ εκ του όρους Εφραήμ δύο νέοι εκ των αιών των προφητών, δώσεις αυτούς παρακαλώ εν τάλαντον αργυρίου και δύο αλλαγάς ενδυμάτων». Και είπε ο Νεεμάν, «Λάβε ευχαρίστως δύο τάλαντα». Και βίασεν αυτόν και έδεσε τα δύο τάλαντα του αργυρίου εις δύο θυλάκια με τα δύο αλλαγών ενδυμάτων. Και πέθασεν αυτά εις δύο εκ των δούλων αυτού και βάσταζον αυτά έμπροσεν αυτού. Και όταν ήλθεν, η Σοφίλ έλαβεν αυτά εκ των χειρών αυτών και φύλαξεν εν το οίκο. Και απέλυσε τους άνδρας και ανεχώρησεν. Αυτός δε εισήλθε και στάθη έμπροσεν του Κύριου αυτού. Και είπε προς αυτόν ο Ελισέ, «Πόθεν Γιεζή?» Ο δε είπεν, «Ο δούλος σου δεν πήγε πού ποτέ». Και είπε προς αυτόν, «Δεν πήγεν η καρδία μου μετά σου, ότε ο άνθρωπος επέστρεψεν από τις αμάξεις αυτού η συνάντησή σου. Είναι καιρός να λάβεις αργύριον και να λάβεις σημάτια και λεώνας και αμπελώνας και πρόβατα και βόας και δούλους και δούλας. Για τούτο η λέπρα του Νεεμάν θέλει κολληθεί σε και στο σπέρμα σου στον αιώνα». Και εξήρθε να απέμπροσεν αυτού λελεπρωμένος ως χιόν. Αμήν. Ξέχασα να σας πω ότι σας ευχαριστούμε για τις προσευχές σας που πήγαμε και γυρίσαμε καλά στην Ελλάδα. Έχετε χαιρετίσματα εκεί από τους αδερφούς από την Κοζάνη, από πολλούς αδερφούς από τη Λίμνη Πλαστήρα που πήγαμε, ιδιαίτερα από το φωτόν Νίκο Νικολακόπουλο, το φωτόν Σπύρο τον Φέγκο και το φωτόν Χάρη Καραγιάννη. Επίσης χαιρετίσματα και από την εκκλησία του Οφρηνίου που πήγαμε και επισκεφτήκαμε. Εδώ ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για έναν άνθρωπο που λέει και το όνομά του, ο Νεεμάν, ο στρατηγός του βασιλιά της Συρίας. Ήταν λέει ανήρ μέγας ενώπιν του Κυρίου του και τιμόμενος, επειδή ο Κύριος δι' αυτού έδωκεν σωτηρίαν εις την Συρία. Και ο άνθρωπος ήταν λέει δυνατός εν ισχύ, λεπρός όμως. Τα είχε όλα αυτός ο στρατηγός, είχε εξουσία, είχε μεγάλη θέση, είχε γυναίκα, αλλά λέει δεν είχε την υγεία του, ήταν λέει λεπρός, είχε κάποια αρρώστια που εκείνα τα χρόνια δεν θεραπευότανε. Και λέει εξήλθον λέει οι Σύριοι κατά τάγματα και έφερον εχμάλωτον εκ της γης του Ισραήλ μικράν την Ακόριν. Φέραν λέει μια εχμάλωτη, μια λέει κοπέλα Ισραηλίτισσα, η οποία λέει υπηρετούσε την γυναίκα του Νεεμάν. Δηλαδή μόνο αυτή την κοπέλα φέρανε από το Ισραήλ. Εγώ πιστεύω ήταν και άλλες κοπέλες, αλλά αυτή η συγκεκριμένη την έβαλε ο Θεός να υπηρετεί τη γυναίκα του Νεεμάν. Και είπε λέει προς την κυρία αυτής, ήθε να είτε ο Κύριος μου έμπροσθεν του προφήτου του εν Σαμαρία. Εδώ κάνει μια σύσταση αυτή η κοπέλα και λέει μακάρι λέει ο Κύριος μου, δηλαδή ο Νεεμάν, μπροστά λέει στον προφήτη στη Σαμάρια, διότι ήθελε γιατρεύσει αυτόν από τις λέπρας αυτού. Και εισελθόν ο Νεεμάν απήγγειλε προς τον Κύριον αυτού λέγον, ούτω και ούτω σε λάλησιν η κόρη εκ της γης
του Ισραήλ. Ήταν αγαπητός ο Νέεμαν. Και πήγε, λέει, στον βασιλιά του και του είπε, λέει, ότι αυτή η κόρη, λέει, από το Ισραήλ, έτσι και έτσι, λέει, είπε. Και είπε ο βασιλεύς της Συρίας, ελθέ, είπαγε, και θέλω στείλει επιστολή προς τον βασιλέα του Ισραήλ. Πήγαινε και θα του στείλω, λέει, τον βασιλιά του Ισραήλ μια επιστολή. Και ανεχώρησε και έλαβε εκ τη χειρή αυτού, λέει, 10 τάλαντα αργυρίου και 6.000, λέει, χρυσούς και 10 λαγάς ενδυμάτων. Πήρε μαζί, θα μπορούμε να πούμε, πολύ χρήμα. Και έφερε την επιστολή προς τον βασιλιά του Ισραήλ λέγουσα, και τώρα, καθώς έρθει η επιστολή αυτή προς σε, ειδού έστειλα προς σε Νεεμάν τον δούλο μου, για να γιατρεύσεις αυτόν από τις λέμπρας αυτού. Ποιος θα τον γιατρεύσει, ο βασιλιάς της Συρίας? Και καθώς ανέγνωσε ο βασιλιάς του Ισραήλ, ο βασιλιάς του Ισραήλ την επιστολή, διέσχισε τα ημάτια αυτού και είπε, «Θεός είμαι εγώ για να θανατώνω και να ζωπιώ, ώστε ούτως θέλει προς εμένα να γιατρεύσω άνθρωπον από τις λέπρες αυτού». Γνωρίσατε λοιπόν, παρακαλώ και δέτε, ότι ούτως ζητεί πρόφαση εναντίον μου. Λάθος το κατάλαβε το γράμμα ο βασιλιάς του Ισραήλ. Πολύ λάθος. Και σε λέει ζητάει πρόφαση να κάνει πόλεμο μαζί μου. Ως δε οίκουσεν ο Λυσέ ο άνθρωπος του Θεού. Το άκουσε αυτό ο Λυσέ, ο άνθρωπος του Θεού, ότι ο βασιλέας του Ισραήλ διέσχισε, λέει, τα ημάτια αυτού, απέστειλε προς τον βασίλε λέγον, «Γιατί διέσχισες τα ημάτια σου, ας έλθει τώρα προς εμέ και θέλει γνωρίσει ότι είναι προφήτης εν το Ισραήλ». Ας έλθει, λέει, τώρα προς εμέ ο Νεεμάν και θα γνωρίσει ότι υπάρχει, λέει, προφήτης εν το Ισραήλ. Δεν είπε ότι να γνωρίσει εμένα, ότι εγώ είμαι προφήτης, αλλά ότι υπάρχει προφήτης του Ισραήλ, προφήτης του Θεού. Τότε ήρθε ο Νεεμάν μετά τον ύπον αυτού και μετά τις αμάξεις αυτού, είχε μεγάλη συνοδεία μαζί του, και στάθη εις την θύρα της οικίας του Ελισέ. Και απέστειλε προς αυτόν ο Λυσέ μηνυτήν, δεν βγήκε έξω από το σπίτι του ο Λυσέ, αλλά λέει ότι απέστειλε μηνυτήν λέγον, «Είπαγε και λούστητη επτάκες εν το Ιορδάνη και θέλει επανέλθει σάξ σου είσαι και θέλεις καθαριστεί». Ο μηνυτής τον είπε τι πρέπει να κάνει. Πήγαινε, λέει, να λουστείς 7 φορές τον Ιορδάνη από τον ποταμό και θα καθαριστείς, θα λάβεις την υγεία σου. Ο δε, λέει, Νεεμάν εθυμώθη και ανεχώρησε και είπεν. Γιατί θύμωσε? Γιατί δεν βγήκε ο Λυσέ από το σπίτι του? Και γιατί δεν βγήκε ο Λυσέ από το σπίτι του? Ίσως να μην εξωθενηθεί ο λόγος του Θεού. Ίσως τον έβλεπε και τον περηφανούσε. Αλλά τι είναι αυτός, έτσι είναι? Ίσως το παρουσιαστικό του να μην ήταν τόσο ωραίο. Ίσως να μην ήταν όμορφος, ίσως γιατί το ένα γιατί το άλλο. Και έστειλε μηνυτή. Και θύμωσε, λέει ο Νεεμάν, και ανεχώρησε και είπε, «Ιδού, εγώ έλεγαν θέλει βεβαίως εξέλθει προς εμέ, θα έρθει προς εμένα, που εγώ είμαι στρατηγός». Δεν ήταν τιμητικό να μην βγει από το σπίτι. Εγώ, λέει, νόμιζα θα βγει, θα έρθει προς εμένα, θα σταθεί, θα με χαιρετήσει και επικαλεστεί, λέει, το όνομα Κυρίου του Θεού του και διακινήσει τη χείρα του επί των τόπων και γιατρεύσει των λεπρών. Έτσι νόμιζε ο Νεεμάν. Ότι θα βγει, θα επικαλεστεί το όνομα του, θα κινήσει τα σχήρας του. Τι θα κάνει, τι είναι, μάγος είναι, να βγει και να πει ζιμ ζαλαμπίμ και να κάνει εκεί τα θεατρικά και θα λάβει θεραπεία? Έτσι νομίζω ο Νεεμάν ο Σύρος,
Μερικές φορές και εμείς έτσι νομίζουμε. Ότι θα γίνουν τα πράγματα στη ζωή μας πολύ έτσι μεγάλα, τρανταχτά, ότι ο Θεός έτσι θα λειτουργήσει στη ζωή μας. Αλλά αλλιώς λειτουργεί ο Κύριος στη ζωή μας, αλλιώς ενεργεί από ό,τι εμείς νομίζουμε. Γιατί λέει κάτι στον Ισαΐα, διότι οι βουλές μου δεν είναι οι βουλές σας. Ο Κύριος το λέει. Και ούτε λέει η οδή σας, η οδή μου, λέγει Κύριος. Αλλά όσον είναι υψηλοί ουρανοί από τις γης, ούτως οι οδοί μου είναι υψηλότερες των οδών σας και οι βουλές μου των βουνών σας. Τόσο μακριά απέχουν οι βουλές σας, τόσο μακριά απέχουν οι οδοί σας. Ο Αβανάλε και ο Φαρφάρ, ποταμοί της Δαμασκού, δεν είναι καλύτεροι υπερπάντα τα ύδατα του Ισραήλ? Εκεί λέει στη Δαμασκό, που έχουμε τον ποταμό Φαρφάρ και τον Αβανά, δεν είναι αυτή καλύτερη από ότι εδώ η Ορδάνης? Άμα ήταν να μπω, λέει, στο ποτάμι και να βουτυχτώ 7 φορές, αυτό θα μπορούσε να μου το είχε πει εκεί στη Δαμασκό, να μην έκανα αυτόν τον κόπο να έρθω από τη Συρία, να έρθω κάτω με τόσο συνοδεία, με τόσο... Δεν είμαι να λουστώ εν αυτής και να καθαριστώ. Δεν μπορούσα και να λουστώ και να καθαριστώ. Και στραφείς ανεχώρησε μετά θυμού. Έδωσε διαταγή, πάμε, πιστεύουμε πίσω. Θύμωσε. Δεν ξέρω πόσες μέρες κάνανε οδηπορία για να φτάσουν εκεί. Μερικές φορές θυμώνουμε κι εμείς, Μόλις μας πει ο Κύριος κάτι που δεν μας αρέσει, και εμείς τιμώνουμε. Γιατί να μου μιλήσει ο Κύριος έτσι? Τι σου είπε ο Κύριος? Μας είπε κάτι το βαρύ? Λέει, οι εντολές μου, λέει, δεν είναι βαριές. Μας μιλάει ο Κύριος με το λόγο του. Εάν ξεκλίνουμε από την οδό, δεν θα μας μιλήσει ο Κύριος? Να επιστρέψουμε στην οδό του. Έτσι θα μας αφήσει? Και εμείς θυμώνουμε, γιατί μου είπε ο Κύριος? Όχι, Κύριε, να κάνω αυτό που θέλω, γιατί μου αρέσει και μου φαίνεται εύλογο. Και λέει ο Κύριος, όχι. Θυμώνουμε εμείς. Γιατί να πει ο Κύριος όχι, αφού μου φαίνεται καλό, μου φαίνεται σωστό? Δεν είναι όμως. Ο Κύριος όταν λέει όχι, το λέει για το καλό μας. Ό,τι και αν επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας, είναι για το καλό μας. Μερικές φορές δεν μας αρέσει. Άλλες φορές μας αρέσει όμως. Όταν έχετε ευλογία μας αρέσει. Αλλά όταν μας πηγαίνει και μας επαναφέρει στη στενή οδό, δεν μας αρέσει. Και εδώ λέει, θύμωσε και ανεχώρησε. Επλησίασαν δε οι δούλοι του και λάλησαν προς αυτόν και είπαν. Οι δούλοι του, τον αγαπούσαν πολύ. Και πιστεύω ότι και ο Νεμάν τους αγαπούσε και τους εκτιμούσε. Και του λένε, πάτερ μου. Τι ωραία τον μιλάνε, πάτερ μου. Ήταν ο κύριος τους, ο Νεμάν. Ο αρχηγός τους ήταν. Αυτοί τι ήταν, δούλοι. Δεν είχαν καμία αξία. Κανένα αξίωμα, τίποτα. Και λένε, πάτερ μου, εάν ο προφήτης ήθελε σε πει μέγα πράγμα, δεν ήθελες κάμε αυτό? Πόσο μάλλον τώρα όταν σε λέει λούστητη και καθαρίστητη? Δεν σου είπε να κάνεις μεγάλο πράγμα, δεν σου είπε να κάνεις δύσκολο πράγμα. Σου είπε λούστητη και καθαρίστητη. Τόσο δύσκολο σου φαίνεται? Τόσο βαρύ σου φαίνεται? Είναι εύκολο. Έτσι το είπαν, είναι εύκολο. Τότε, λέει, κατέβη, με αυτόν τον λόγο τον έπεσαν οι δούλοι του. Τότε, λέει, κατέβη και ευηθίστη επτάκης εις τον Ιορδάνη κατά τον λόγο του ανθρώπου του Θεού. 7 φορές, 7 φορές.
Και ο Ηλίας, ο προφήτης, χρειάστηκε 7 φορές να προσευχηθεί για να έρθει αυτό το μικρό το σύννεφο. Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. Δύσκολο ήταν 7 φορές. Δεν ήταν δύσκολο. Πιστεύω ότι την πρώτη φορά που βούτυξε ο Νεϊμάν και βγήκε, θα κοιτούσε τα χέρια του. Τη δεύτερη φορά πάλι που βούτυξε, ξαναβγήκε, πάλι τα χέρια του θα κοιτούσε. Τα ίδια, τίποτα. Και την τρίτη και την τέταρτη και την έκτη και την έβδομη. Και μετά είδε ότι καθαρίστηκε. Και επέστρεψε προς τον άνθρωπο του Θεού αυτός και πάσα η συνοδή αυτού. Επέστρεψε. Γιατί? Γιατί είχε χαρά. Είχε λάβει τη θεραπεία του. Τώρα επιστρέφει όχι θυμωμένος, τώρα επιστρέφει χαίροντας. Και ήλθε και στάθη έμπροσθεν αυτού και είπε: «Ιδού τώρα εγνώρισα ότι δεν είναι Θεός εν πάση τη γη, εμείς το Ισραήλ. Δεν υπάρχει λέει Θεός πουθενά σε όλη τη γη, μόνο στον Ισραήλ. Όθεν τώρα δέχθητε, παρακαλώ, δώρον, λέει, παρά του δούλου σου. Σε παρακαλώ, δέξου το δώρο από τον δούλο σου». Γιατί πήγε με δώρα ο Νεϊμάν. Δεν πήγε άδειος. Είχε φορτώσει χρυσά, αργυρά, ενδυμασίες, πολυτελείς. Ο δε είπε: «Ζει Κύριος ενώπιον του οποίου πανίσταμε, δε θέλω δεχθεί». Αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού, ε. Τι έλεγε ο Κύριος? Δωρεάν ελάβατε, δωρεάν λέει θα δώσετε. Δε θέλω δεχθεί, λέει. Ο δε βίαζε αυτόν να δεχθεί, αλλά δεν έστερξε. Τον βίαζε. Σε παρακαλώ, έλα πάρε τώρα. Εγώ τα έφερα για σένα. Σε παρακαλώ, θέλω έτσι από την καρδιά μου να τα δώσω. Σε παρακαλώ. Ο Ελισέ έλεγε: «Όχι, δεν τα δέχομαι». Γιατί αυτό το έκανε ο Κύριος. Ο Κύριος τον θεράπευσε. Ο Κύριος να πάρει τη δόξα. Και ό,τι το έκανε ο Λισέ για τον Κύριο. Και ο λόγος του Θεού λέει οι εργάτες να μην είναι φιλάργυροι. Και είπε ο Νεϊμάν: «Κι αν μη ας δοθεί παρακαλώ εις τον δούλο σου δύο ημιώνων φορτίων εκ του χώματος τούτο, διότι ο δούλος σου δεν θέλει προσφέρει στο εξής ολοκαύτωμα, ουδέ θυσίαν εις άλλους θεούς, παρά μόνον εις τον Κύριον». Τουλάχιστον λέει αυτό, να μου επιτρέψει να πάρω δύο φορτία με χώμα από εδώ. Περί τούτου του πράγματος, ας συγχωρήσει ο Κύριος τον δούλο σου, ότι όταν εισέρχεται ο Κύριος μου στον οίκον του Ρημών για να προσκυνήσει εκεί και στηρίζεται επί την χείρα μου, και εγώ κλείνω με αυτόν εν το οίκο του Ρημών. Ενώ κλείνω με αυτόν εν το οίκο του Ρημών, ο Κύριος ας συγχωρήσει τον δούλο σου περί του πράγματος τούτου. Λέει, όταν θα πηγαίνει, λέει, ο Κύριος μου στα είδωλά του και στους θεούς του να προσκυνήσει, πρέπει να πηγαίνω κι εγώ μαζί. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί αυτό στηρίζεται πάνω μου. Να μου το συγχωρέσεις αυτό, διότι δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Ξέρω ότι δεν είναι σωστό, αλλά η θέση που κατέχω δεν μου επιτρέπει να μην πάω μαζί του. Και είπε προς αυτόν, είπαγε εν ειρήνη και ανεχώρησε από αυτού μικρόν τη διάστημα. Τώρα επιστρέφει ο Νεϊμάν. Και συνεχίζει εδώ ο λόγος του Θεού. Είπε δε ο Γεζί, ο υπηρέτης του Ελισέ, του ανθρώπου του Θεού. Ο Γεζί ήταν υπηρέτης του Ελισέ. Έβλεπε τη ζωή του ανθρώπου του Θεού, αλλά είχε άλλη καρδιά. Δεν είχε την καρδιά του Ελισέ. «Ιδού εφίστη ο Κύριός μου τον Νεϊμάν τούτου του Συρίου, ώστε να μην λάβει εκ της χειρός αυτού εκείνο το οποίο έφερε. Πλην ζει Κύριος, εγώ θέλω τρέξει κατόπιν αυτού και θέλω λάβει τι παρά αυτού. Έφερε τόσα. Και ο Ελισέ δεν πήρε τίποτα. Τι, τον λυπήθηκε τον Νεϊμάν? Να μην φτωχεύσει. Εγώ λέει θα τρέξω από πίσω και θα πάρω κάτι.
Και έτρεξε ο Γέζη κατόπιν τον Ήμαν. Έτρεξε. Πού έτρεξε? Πίσω από τα χρήματα. Και όταν είδεν αυτόν τον Ήμαν τρέχοντα κατόπιν αυτού, επίδησε εκ της αμάξης η συνάντησή του και είπε: «Καλώς έχετε». Ο δε είπε: «Καλώς». Χάρηκε ο Ήμαν, ε. Α, ήρθε ο υπηρέτης του Ελισέ. Καλό σημείο αυτό. Είχε μέσα του ακόμα έτσι αυτή την ευγνωμοσύνη ο Ναέμαν. Ο Κύριος μου, λέει, με απέστειλε. Ψέματα, λέει ο Γιέζη. Ο Κύριος μου με απέστειλε, λέγον, ιδού ταύτην την ώραν ήρθαν προς εμέ εκ του όρους Εφραίμ δύο νέοι εκ των ιών των προφητών. Δώσεις αυτούς παρακαλώ ένα τάλαντον αργυρίου και δύο αλλαγές ενδυμάτων. Ψέματα, είπε. Και είπε ο Νεϊμάν: «Λάβε ευχαρίστως δύο τάλαντα». Ευχαρίστως. Τι να τα κάνει ο Νεϊμάν? Μα γι' αυτό τα πράγματα. Γι' αυτό τα έφερε εκεί. Αφού έλαβε την θεραπεία του. Τι να τα κάνει αυτά? Και βίασε αυτόν και έδεσε τα δύο τάλαντα του αργυρίου εις δύο θυλάκια με τα δύο αλλαγών ενδυμάτων και πέθεσε αυτά εις δύο εκ των δούλων αυτού και βάσταζον αυτά έμπροσεν αυτού. Τα βαστάζανε. Είχανε βάρος. Είχανε όγκο. Και όταν ήλθεν η Σοφήν έλαβεν αυτά εκ των χειρών αυτών και φύλαξε τον οίκον. Τα βάλε στο σπίτι του, ε. Τα πήρε και τα κρύψε στο σπίτι του. Και απέλυσε τους άντρας και ανεχώρησαν. Αυτός εισήλθε και στάθη έμπροσεν του Κύριου αυτού. Λες και δεν έγινε τίποτα, λες και ο Θεός δεν το είδε αυτό, ε, που έκανε ο Γιεζή. Ήτανε βάρες στον όπιν του Κυρίου? Δεν ήτανε. Αυτό που έκανε ο Ελισέ ήτανε βάρες του. Αλλά αυτό που έκανε ο Γιεζή δεν ήτανε θέλημα του Θεού. Και είπε προς αυτόν ο Ελισέ: «Πόθεν Γιεζή? Από πού έρχεσαι Γιεζή?» Ο δε είπε: «Ο δούλος σου δεν υπήγε, λέει, πουθενά». Και άλλο ψέμα. Το ένα ψέμα φέρνει το άλλο ψέμα. Φόβο Θεού δεν έχει μέσα του αυτός ο άνθρωπος. Και είπε προς αυτόν: «Δεν υπήγαινε η καρδία μου μετά σου όταν ο άνθρωπος επέστρεψε από τις αμάξεις αυτού η συνάντησή σου? Είναι καιρός να λάβεις αργύριον και να λάβεις σημάτια και λεώνας και αμπελώνας και πρόβατα και βόας και δούλους και δούλας? Είναι καιρός για αυτά, Γιεζή? Είναι καιρός τώρα να πλουτίσεις? Είναι καιρός να αυξήσεις τα εισοδήματά σου? Να αυξήσεις τα χρήματά σου? Είναι καιρός? Είναι καιρός σωτηρίας? Είναι καιρός αύξησης στα πνευματικά? Λέει ο Κύριος, μη με ρημνάτε, λέει, το τι θα φάγετε, το τι θα πιείτε, το τι θα ενδυθείτε, όπως, λέει, με ρημνάνε τα έθνη. Όχι εσείς έτσι. Αλλά γι' αυτά θα με ρημνήσω εγώ, λέει ο Κύριος. Εσείς, λέει, πρώτα να με ρημνήσετε για τη βασιλεία των ουρανών. Πρώτα. Και όλα αυτά, δηλαδή προς τα ζωή, προς τη ζωή, λέει, θα σας τα δώσω. Εσείς να με ρημνάτε για την επίγεια ζωή? Όχι, για την αιώνια ζωή. Τα άνω φρονείτε, όχι τα επί της γης, τα άνω, όπου λένε ο Χριστός. Αυτά να με ρημνάμε, ναι. Γι' αυτό λέει εδώ ο Ελισέ, δεν είναι καιρός για τέτοια. Μα εγώ θέλω τώρα να πλουτίσω. Μα εγώ θέλω να κάνω τη ζωή μου. Μα θέλω να δοκιμάσω εκείνο, να δοκιμάσω το άλλο, να οικοδομήσω, να αγοράσω, να... Δεν είναι καιρός για αυτά. Όσοι, λέει, θέλουν να πλουτίσουν, πέφτουν, λέει, σε παγίδα. Παγιδεύονται. Παγίδα σημαίνει τους πιάνεις από εκεί και δεν μπορούν να φύγουν από εκεί μετά. Πιάνονται από κάπου, δεν μπορούν να φύγουν, δεν μπορούν να φύγουν και να γυρίσουν πάλι πίσω στα πνευματικά.
Είναι δύσκολη η επιστροφή. Δεν είναι εύκολο. Ο άσωτος Υιός, ζών ασώτος, σπατάλησε, λέει, όλη την περιουσία του στον κόσμο με τις πόρνες. Είχε κληρονομήσει πολλά. Θα τα σπατάλησε όλα. Και δεν είχε ούτε να φάει. Τίποτα. Αυτή την πνευματική, ας πούμε, πνευματική περιουσία που μας έχει δώσει ο Κύριος, να μην την σπαταλήσουμε αλλού, αλλά να την επενδύσουμε μέσα στο έργο του Θεού. Αυτό θέλει ο Θεός. Και κάποτε, εφόσον τα χάσε όλα ο άσωτος Υιός, ήρθε σε Αυτόν. Εκεί που έβοσχε λέει τα γουρούνια. Δεν είχε ούτε να φάει. Εκεί ήρθε σε Αυτόν. Δηλαδή έπρεπε να χάσει τα πάντα για να έρθει σε Αυτόν. Ναι. Και σκέφτηκε, οι υπηρέτες, λέει, του πατέρα μου, αυτοί έχουν και να φάνε. Θα επιστρέψω, θα πάω στον πατέρα μου και θα το πω, θα πω, Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, κάμε με όπως έναν τον δούλο σου εκεί. Και αρχίζει η επιστροφή. Ναι, αλλά έχασε τα πάντα. Γυρίζει, πώς γυρίζει? Μόνο με τα ρούχα που φορούσε. Και αυτά τα ρούχα, τι ρούχα ήτανε? Μυρίζαν γουρουνίλα. Άπλητος, αξίριστος, βρωμούσε. Έτσι έφυγε από τον πατέρα του? Δεν έφυγε έτσι από τον πατέρα του. Αλλά τώρα πώς επιστρέφει? Χάλια. Αλλά επιστρέφει. Και ο πατέρας τον περίμενε, λέει, από μακριά τον περίμενε. Έλπιζε ότι μια μέρα θα γυρίσει. Δεν μας λέει πόσο καιρό έκανε. Και όταν τον είδε από μακριά, χάρηκε. Αλλά πώς τον είδε? Πώς τον είδε? Με βρώμικα ρούχα, άπλητος, αξίριστος, μύριζε. Και όταν τον είδε, τι τον είπε? Θα πας πρώτα να λουστείς, να ξυριστείς, φορέσεις καθαρά ρούχα και μετά θα έρθεις. Έτσι έκανε? Όχι, λέει. Έπεσε πάνω του και τον κατεφύλισε. Πόπου, με αυτή τη βρώμα, με αυτή την... Τον κατεφύλισε, λέει. Τον δέχτηκε. Και είπε, λέει, φέρτε, λέει, την πρώτη τη στολή. Φέρτε και το δαχτυλίδι, λέει. Φέρτε, λέει, και τα παπούτσια. Πλήρης αποκατάσταση. Αυτός είναι ο Κύριος, Πλήρης αποκατάσταση. Μια φορά ήρθε στο γραφείο εκεί που δουλεύω ένας αδέρφια, δεν ξέρω πόσες μέρες είχε να πληθεί, μπορεί και μήνες, δεν ξέρω. Έχετε δει άνθρωπο το πρόσωπό του να έχει λίγδα και να γυαλίζει από λίγδα? Και όχι μόνο αυτό, αξίριστος, φαινόταν άπλυντος, αλλά μύριζε πολύ, πάρα πολύ. Μόνο που έβαλε το πόδι του στο γραφείο και είχα απόσταση 2 μέτρα, πολύ μύριζε. Πω. Άστεγος ήταν αυτός, άστεγος. Και αυτός έχασε όλη την περιουσία του. Άστεγος. Και μου λέει, να έρθω, λέει, πιο κοντά σας να σας δώσω ένα χαρτί. Και του λέω, όχι. Αφήστε το, λέω, το χαρτί εκεί. Μετά όμως ελέγχθηκα, στεναχωρέθηκα, λέω, ο άνθρωπος ταπεινά με ρώτησε, κάνα να πλησιάσω? Και εγώ λέω, όχι, γιατί τι μύριζε? Άμα έρχονταν πιο κοντά θα μύριζε πιο πολύ. Ούτε το χέρι του, δεν έδωσε το χέρι μου. 5 λεπτά τον είχα στο γραφείο και βουρμούσε, μύριζε. Τελείωσε τη δουλειά του. Όταν έφυγε, άνοιξε όλα τα παράθυρα, τέρμα ανοιχτά, εκεί πόρτες, πω. Πολύ μυρωδιά, Έτσι θα μύριζε και ο άσωτος Υιός. Αλλά ο πατέρας τον αγκάλιασε, τον καταφύλισε. Πώς μπόρεσε και το έκανε αυτό? Το έκανε γιατί ήταν ο πατέρας του, γι' αυτό. Εγώ θα τον αγκάλιαζα? Με τίποτα. Θα τον έλεγα, στοπ. Δεξιά, περίμενε εκεί, θα φωνάξω έναν υπηρέτη, θα σε πάρει, θα λουστείς, θα κάνεις. Όπως τον Ιωσήφ που τον βγάλαμε τη φυλακή, δεν τον πήγαν στο βασιλιά έτσι. Όχι,
τον πήγανε, έκανε τον μπάνιο του, τον αλλάξαν, τον ξυρίσαν, τον βάλαν ωραία στολή και μετά παρουσιάστηκε στο βασιλιά έτσι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ο Κύριος έκανε τελεία αποκατάσταση, ο πατέρας, τελεία αποκατάσταση. Και μετά γλέντιε, παλιά Διαθήκη, όχι Κοινή, μην μπερδευτούμε, παλιά Διαθήκη, γλέντιε εκεί χορούς. Ο πρεσβύτερος Υιός ήταν εκεί έξω στον αγρό, δούλευε εκεί μέσα στο καύμα της ημέρας, ίδρωσε, ήρθε, ακούει εκεί γλέντια, χορούς, μουσικές. Φωνάζει, επιρέτελ, τι γίνεται εδώ πέρα. Λέει, επέστρεψε, λέει, ο αδερφός σου. Και ο πατέρας σου λέει, έσφαξε τον μόσχο το σιτευτό και εδώ χαίρεται τώρα. Έχουμε, χαιρόμαστε όλοι. Αυτός όμως δεν χάρηκε, ο πρεσβύτερος. Δεν χάρηκε. Το είπε η υπηρέτης, έξω είναι, λέει, ο γιος ο μεγάλος, δεν θέλει να έρθει, δεν θέλει να μπει μέσα. Και αναγκάστηκε ο πατέρας να βγει. Να τον πει, έλα μέσα. Όχι, λέει αυτός. Όχι. Μα γιατί. Τι λέει, δέχτηκες τον αδερφό μου. Αυτός, λέει, που έζησε με τις πόνες, ξόδεψε, λέει, όλη την περιουσία, που έγινε κακός, που σε εκμεταλλεύτηκε, που. Τον δέχτηκες πάλι. Ναι, λέει, αφού επέστρεψε, λέει. Ναι, λέει, σε μένα δεν έχεις κάνει, λέει, ούτε ένα μικρό πάρτι. Σε αυτό να λέει όλο το χωριό κάλεσες. Ας πούμε τώρα, Εγώ, λέει, που σε δουλεύω μέρα νύχτα. Που ήμουν άψογος, που δεν σε στεναχώρησα ποτέ, που. Ναι, αλλά εσύ, λέει, πάντοτε ήσουν μαζί μου. Πάντοτε. Και τα δικά μου δικά σου ήτανε. Ό,τι ήθελες μπορούσα να τα κάνεις. Δεν έπρεπε να χαρούμε, λέει, για τον αδελφό σου που ήταν νεκρός και ανέζησε. Αυτό είναι. Ήταν, λέει, νεκρός και ανέζησε. Είμασταν νεκροί για τις παραβάσεις, για τις ανομίες και ήρθε ο Χριστός και μας ανεζοποίησε. Μας έκανε μια ελπίδα ζωντανή. Θεού το δώρο. Δεν είναι από εσάς. Μα εγώ ήμουν καλός άνθρωπος, έκανα έργα καλά, δεν στεναχώρησα κανέναν. Όχι, λέει, από εσάς. Θεού το δώρο. Μα εγώ έκανα και έδωσα και λεφτά στις εκκλησίες, έκανα δωρεές, ορφανοτροφία. Θεού το δώρο, λέει, δεν είναι από εσάς. Όχι, λέει, για τα έργα σας, αλλά κατά χάριν είσαι σωσμένη. Και αυτό, λέει, Θεού το δώρο, κατά χάριν. Έκανε χάρη ο Θεός και μας έδωσε δώρο την αιώνια ζωή, τη σωτηρία της ψυχής μας. Τι άλλο θα μπορούσε να κάνουμε. Μας χάρισε τον Υιό Του ο Πατέρας, τον Ιησού Χριστό, και με ταυτόν δέμα θα μας χαρίσει τα πάντα, λέει, λόγος του Θεού. Θα μας τα χαρίσει. Και εμείς να μένουμε στα πόδια Του, να μένουμε στο Λόγο του Θεού, να μένουμε στην οδό Του, να μένουμε στην αγάπη μεταλλήλων και να απεκδηθούμε των παλιών άνθρωπων και να ενδυθούμε των νέων άνθρωπων, των ανακοινιζομένων, των νέων. Τα παλιά παρήλθαν, ειδού τα πάντα έγιναν νέα. Και αυτό ήταν το θέμα στο πνευματικό συνέδριο στη Λίμνη Πλαστήρα. Όθεν, εάν της είναι εν Χριστώ, είναι νέο κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθαν, ειδού τα πάντα έγιναν νέα. Είμαστε του Χριστού. Είμαστε. Τότε είμαστε νέο κτίσμα. Τα παρεάλε παρήλθαν, ειδού τα πάντα έγιναν νέα. Και στην Κολοσσαής επιστολή λέει, μη ψεύδεστε εις αλλήλους, στο κεφάλαιο 3 Κολοσσαής, από το 9 δάφιο, μη ψεύδεστε εις αλλήλους, αφού απεκδίθητε των παλιών άνθρωπων μετά των πράξεων αυτού. Ο παλιός άνθρωπος έχει και τις πράξεις του, τις πράξεις τις παλιές.
και ενδύθη των νέων των ανακαινιζόμενων εις επίγνωσιν κατά την εικόνα του κτίσεντος αυτών, όπου δεν είναι Έλλην και Ουδαίος, περιτομή και ακροβεστία, βάρβαρος, κήθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά τα πάντα και εν πάσιν είναι ο Χριστός. Ενδύθητε λοιπόν, αφού απεκδυθήκαμε τον παλαιόν άνθρωπο, τώρα ενδύθητε λοιπόν ως εκλεκτή του Θεού, Άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα εκτιρμών. Ο παλιός μας άνθρωπος είχε σπλάχνα εκτιρμών. Ήτανε σκληρός, ήτανε εκδικητής. Χριστότητα. Είχαμε Χριστότητα. Ταπεινοφροσύνη. Είχαμε την ταπεινοφροσύνη. Την είχε ο παλιός άνθρωπος. Ή αμέσως σηκώναμε τα μανίκια. Πραότητα. Πραότητα. Τι είναι αυτό. Αυτή τη λέξη εγώ δεν την ήξερα. Μακροθυμία. Υποφέροντες αλλήλους και συγχωρούντες εις αλλήλους εάν της έχει παράπονο κατά τινός. Καθώς και ο Χριστός συνεχώρησεν εις εσάς ούτω και εσείς. Εσάς λέει σας συγχώρησε ο Χριστός. Ναι, έτσι λέει και εσείς. Να συγχωράτε τους αδελφούς σας. Και εν πάση τούτης ενδύθετε την αγάπην, είδες είναι σύνδεσμος της τελειότητος. Και ειρήνη του Θεού ας βασιλεύει εν της καρδίας σας, εις την οποία και προσεκλήθητε ως εις εν σώμα και γίνεστε ευγνώμονες. Ο λόγος του Χριστού ας κατοικεί εν ημίν πλουσίως με τα πάσης σοφίας, διδάσκοντες και νοθετούντες αλλήλους με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, εν χάριτι ψάλλοντες εκ της καρδίας ημών προς τον Κύριον. Και παν ότι αν πράτετε εν λόγω εν έργο, πάντα εν το ονόματι του Κύριου Ιησού πράτετε, ευχαριστούντες δι' αυτού τον Θεόν και Πατέρα. Αυτό το εδάφιο ξέρετε τι μου θυμίζει. Μου θυμίζει τον αδελφό τον Γκέατ, πάντα όταν έπαινε το νερό του έλεγε «Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστώ για αυτό το ποτήρι το νερό» και έπαινε. Πάντα ευχαριστούσε τον Θεό για το ποτήρι νερό που έπαινε. Και εμείς να ευχαριστούμε τον Θεό και ό,τι λέει αν πράττουμε εν λόγω ή εν έργο, πάντα στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Όχι στο όνομα του Γιάννη. Εγώ το έκανα αυτό. Καλά έκανες. Σε ευχαριστούμε αδερφέ. Να λέμε ευχαριστούμε τον Κύριο. Δόξα στον Κύριο. Ω αδερφέ είσαι πολύ καλός. Ο Κύριος είναι καλός. Κανένας δεν είναι καλός. Χάρις είναι ό,τι είμαστε. Και η ικανότητά μας, λέει λόγος του, δεν είναι από εμάς, είναι λέει από τον Θεό. Αυτό που είσαι είναι από το Θεό. Αυτό που έλαβες σου το έχει δώσει ο Θεός. Είτε χάρισμα είναι, είτε διακονία είναι, είτε υπηρεσία είναι, ό,τι και να είναι σου το έδωσε ο Θεός. Για την οικοδομή του σώματος αυτού, για την Εκκλησία. Όπου κεφαλή είναι ο Χριστός, αλλά ο Χριστός έχει και ένα σώμα και αυτό το σώμα έχει μέλη, διαφορετικά μέλη, και είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Εσύ είσαι το χέρι, ο άλλος είναι το μάτι, ο άλλος είναι το στόμα, ο άλλος είναι το πόδι. Αυτό είναι το σώμα του Χριστού. Και όλο αυτό συναρμολογούμενον για να οικοδομηθεί ο οίκος του Θεού. Να οικοδομηθεί η Εκκλησία του Χριστού. Και ο ένας οικοδομεί τον άλλον. Και αυτό είναι το θέλημα του Θεού, ο ένας να οικοδομεί τον άλλον, ο ένας να παρηγορεί τον άλλον, να προτρέπουμε αλλήλους, να μην απέχουμε από τις συναθρήσεις, αυτό να προτρέπουμε, αλλά να πηγαίνουμε στην Εκκλησία, όχι με το παραμικρό να μην πηγαίνουμε, έγινε κάτι, στεναχωρέθηκα, «Α, έτσι είναι ο Θεός. Είτε τώρα να έχω αυτή τη στεναχωρία. Δεν πάω στην Εκκλησία. Όχι.
Αυτό το κάνει ο άλλος, ο πονηρός, για να μην πας. Γιατί ξέρει την αδυναμία μου, ξέρει την αδυναμία σου, ξέρει πως θα σε τουμπάρει. Αλλά λόγω στο Θεό λέει, κι αν λέει έπεσα, πάλι θα σηκωθώ. Έπεσα, έπεσα. Αλλά θα σηκωθώ. Δεν θα μένω πεσμένος. Και ποιος θα με σηκώσει? Ο καλός Σαμαρίτης. Αυτός που σήκωσε και τον ημιθανή. Και ακόμα μηθανής να είσαι, θα έρθει ο καλός Σαμαρίτης και θα σε σηκώσει. Μα έχω πληγές. Είμαι τραυματισμένος. Θα σε του δέσει τις πληγές. Θα σε βάλει ίνο, θα σε βάλει έλαιο, θα σε περιποιηθεί, θα σε δώσει τις πρώτες βοήθειες και θα σε σηκώσει. Και θα σε βάλει πάνω στο ζώο του, στο άλογό του, στο αυτό που έχει και θα σε πάει στο ξενοδοχείο. Εκεί θα σε πάει. Ο Κύριος λέει, προσέθεται λέει τους σωζωμένους κάθε μέρα, πού? Στην εκκλησία του. Ο Χριστός φέρνει τις ψυχές στην εκκλησία του. Αυτός προσθέτει τις ψυχές. Αυτός έφερε εμένα, έφερε εσένα, αυτός μας έφερε σήμερα και είναι ευγνωμοσύνη μας που είμαστε στον οίκο του Θεού. Γι' αυτό να τον δοξάζουμε, να τον ευχαριστούμε για όλα τα οποία έχει κάνει στη ζωή μας και για αυτά που θα κάνει, για όλες τις ευλογίες που μας έχει δώσει και για αυτές που θα μας δώσει, αρκεί εμείς να μένουμε εκεί που μας έχει βάλει ο Θεός. Να μην θέλουμε να αλλάξουμε τη θέση μας. Στο παλάτι υπάρχουν πολλές θέσεις, σε ένα παλάτι, πολλές. Υπάρχει έξω ο κυπουρός, υπάρχει μέσα ο ενοχός, υπάρχει ο αρτοποιός, υπάρχει αυτός που φέρνει τα φαγητά, υπάρχουν αυτοί που δοκιμάζουν τα φαγητά, υπάρχουν οι μάγειροι. Εγώ είμαι κυπουρός και θέλω να γίνω μάγειρας. Έχεις αυτή την ικανότητα? Όχι, δεν την έχω, αλλά μ' αρέσει. Άλλο τι μ' αρέσει. Μ' αρέσουν τα φαγητά και θέλω να γίνω μάγειρας. Ναι, αλλά εγώ έχω μάθει κυπουρός. Πώς θα γίνει? Δεν γίνεται αυτό. Ένα παράδειγμα. Έτσι είναι και με τα πνευματικά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο και για σήμερα και για το λόγο του των Άγιων.